μέρος της αμυντικής μας. Περιφέρειες στην περιφέρεια, στις καρτίδες του Περιφερειάρχη, τον Απόστολο του Δημητικώστα, που παίρνει μπροστά σε μια σημαντική συνολική προσπάθεια να μελετηθεί και να αξιοποιηθεί όλο το παραλιακό μέτωπο αυτού που λέμε της Θεσσαλονίκης, από το Καλοκόρι μέχρι το Αγγελοκόρι. Κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ στο παρελθόν, κάτι που δεν είχε καν απασχολήσει, αν το θέλετε, τους φορείς και της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης. Είναι δεδομένο ότι οι Δήμαρχοι είμαστε ταγμένοι σε αυτή την προσπάθεια και θα είμαστε όλοι μαζί. Μας ενδιαφέρει όλους να προχωρήσει ενιαία η μελέτη, να μην υπάρχουν αποσπασματικές οπτικές σε αυτή την κατεύθυνση. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι είναι καιρός, επιτέλους λέμε εμείς οι αυτοδιοικητικοί, η Θεσσαλονίκη να κοιτάξει με το βλέμμα προς τη θάλασσα και να μην έχει την πλάτη στραμμένη προς τη θάλασσα. Το παράδειγμα της Βαρκελόνης το έχουμε επικαλεστεί δεκάδες, εκατοντάδες φορές. Άλλαξε η πόλη, αναβαθμίστηκε η πόλη της Βαρκελόνης όταν αποφάσισαν να κοιτάξουν προς τη θάλασσα. Είναι ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα για την Θεσσαλονίκη και νομίζω ότι έτσι με μια συνολική, ολιστική προσέγγιση του μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Ό,τι αφορά το Δήμο, και όσο και αν ακούγεται παράξενο σε κάποιους ότι ο Δήμος Σπηλιάς Φωτιάτη έχει παραλιακό μέτωπο, έχουμε παραλιακό μέτωπο και θα έλεγα είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Μιλούμε για ένα τμήμα 6 χιλιόμετρων περίπου από την Καλαμαριά, από το Φίνικα μέχρι τα πράσινα πανάρια, κοντά στο αεροδρόμιο. Εκεί ο Δήμος τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μια πάρα πολύ σημαντική προσέγγιση, έχει ολοκληρώσει το γενικό πολυδομικό σχέδιο, άρα τακτοποιεί τις αταξίες, αν το θέλετε, του παρελθόντος, που δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη. Έχουμε χωροθετήσει χρήση γης και σε συνεργασία με την περιφέρεια προχωράμε και στην πράξη εφαρμογής για τα οικόπεδα που βρίσκονται εκεί. Απομακρύνονται με την ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής στα ναυπηγεία που δημιουργούσαν πρόβλημα στην ανάπτυξη όπως την εννοούμε εμείς της περιοχής. Και επίσης χωροθετούμε εκεί χρήσεις που έχουν να κάνουν με υπερτοπικές, αν το θέλετε, χρησιμότητες, όπως είναι ο τουρισμός, η αναψυχή, ο αθλητισμός, ένα πάρκο για την ευρύτερη Θεσσαλονίκη και το κερασάκι στην τούρτα, και πιστεύουμε ότι θα προχωρήσει και με αυτό το συνολικό σχέδιο, είναι η χωροθέτηση της Μαρίνας Σκαφών στην Πηλαία. Είναι η μόνη χωροθετημένη με ΦΕΚ Μαρίνα Σκαφών στην ευρύτερη περιοχή του Θερμαϊκού. Πιστεύουμε ότι και αυτή η προοπτική θα επιταχύνει τις εξελίξεις, ώστε όλοι να χαιρόμαστε μια παραλία όπως αξίζει στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.